Οι Παρθένοι μου τον τελευταίο καιρό όλο Παρθένοι με παίρνουν τηλέφωνο. Τι θέματα έχουν? Έχουν θέματα, γιατί μέχρι τότε λέγαμε εσείς οι Παρθένοι προσέχετε, γιατί κλαίω. Εσείς οι Παρθένοι προσέχετε, τώρα τα πράγματα αλλάζουν, πραγματικά αλλάζουν, και ίσως να πάρετε τα πράγματα στα χέρια σας. Δεν είναι μόνο ο Δίας ο οποίος αλλάζει την καθημερινή σας ζωή, με τους φίλους, με τους συγγενείς, με καινούργια πράγματα που θα έχετε, όμως είναι και ο Άρης θα περάσει και εκεί θα δείξετε και το δυναμισμό σας. Ή των τελευταίων ημερών δεν τελειώνει ένα οικογενειακό θέμα που έχετε, όμως ουσιαστικά από το τέλος του χρόνου τακτοποιούνται τα πράγματα και το καλύτερο, η νέα θέση του Κρόνου για σας θα είναι σταθεροποιητική. Δεν είναι όψη ευτυχίας. Ο Κρόνος δεν μας φέρνει ευτυχία, μας φέρνει όμως το σπουδαιότερο, μια σταθερότητα και στην προσωπική μας ζωή, αλλά και στην επαγγελματική. Προς το παρόν θα το νιώσετε εσείς που είστε γεννημένοι πρώτες μέρες. Τώρα, αν είστε γεννημένοι 1η του Σεπτέμβρη, με ένα Ποσειδώνα απέναντι από το ζώδιό σας, θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύεστε και ανθρώπους που έχει, ο χρόνος σας έχει δείξει ότι πρέπει να τους έχετε εμπιστοσύνη, για το αν σκέπτεστε καλά ή τα βλέπετε καλά τα πράγματα. Για τους ζυγούς μας, μετακινήσεις, συζητήσεις, αν είστε γεννημένοι το Σεπτέμβριο, αποκλείεται να μην έχετε φιλικές επαφές. Ένα οικονομικό θέμα που είχατε σιγά έντονο, σιγά σιγά καταλαγιάζει, και εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες και με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες ήσασταν έτοιμοι να φύγω, να μείνω, να κρατήσω, να μην κρατήσω, τώρα καταλαγιάζεται και θα δώσετε μεγάλη σημασία σε ένα οικονομικό θέμα. Προσπαθήστε να υποφεληθείτε από τα οικονομικά και τα εργασιακά σας θέματα, τα οποία είναι σημαντικά. Μπορούσα να πω ότι η ζυγή αυτό τον καιρό και πριν ο Κρόνος πάει στον εγώ καιρό, που εκεί ενδεχομένως να πάρετε κάποιες σοβαρές αποφάσεις, είστε σε μια πολύ καλή περίοδο για να προωθήσετε τα θέματά σας, είτε επαγγελματικά είτε στην προσωπική σας ζωή. Οι Σκορπιοί τι θα κάνουν από τις 9? Θα αποκαλυφθεί το παρασκήνιο επιτέλους. Επιτέλους θα μάθετε τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, τι έγινε σε θέματα που έχουν σχέση με την εργασία ή ακόμα και με την υγεία. Βέβαια, η δύναμη που θα πάρετε εσείς Σκορπιοί είναι να τη φοβάσει κανείς, γιατί αν θυμώσουν οι Σκορπιοί, δύο τι να συμβαίνουν. Ή κλείνονται στον εαυτό τους και δεν μπορείς να τους πλησιάζεις, ή έχουν και μία εριστική διάθεση. Πάντως, θα έχετε κάτι πάρα πολύ καλό, σας υπόσχομαι. Τέλος της χρονιάς θα είναι, αρχές της άλλης, όπου αν είστε γεννημένοι τον Νοέμβριο, κάτι πάρα πολύ καλό σας περιμένει στην προσωπική σας ζωή, στα παιδιά, στον ερωτικό σύντροφο, αν θέλετε ένα παιδάκι, αν είστε καλλιτέχνες, μπορεί να έχετε μια θαυμάσια ευκαιρία, ενώ τα οικονομικά σας σιγά σιγά βελτιώνονται. Το ξώτης μου του Νοέμβρη, είστε πολύ γοητευτικοί αυτόν τον καιρό. Η Αφροδίτη είναι στο δικό σας δεκαήμερο. Σιγά σιγά όμως αρχίζει το δικό σας παρασκήνιο να κινείται. Τα πράγματα δεν είναι άσχημα. Αν είστε γεννημένοι 1, 2, 3 Δεκέμβρη, προσέχετε τον Ποσειδώνα που σας δείχνει άλλα πράγματα. Αλλιώς είναι στην πραγματικότητα και αλλιώς τα βλέπετε. Ενώ ή των τελευταίων ημερών έχετε μια πολύ σοβαρή υπόθεση, μια αλλαγή που θέλετε να κάνετε. Δεν γίνεται τώρα με τον ανάδρομο Ερμή. Μπορείτε να το ξανασκέπτεστε το θέμα, το οποίο θα είναι σημαντικό και θα τελειώσει εκεί προς το τέλος του Δεκέμβρη. Οι εγώ καιροί μας έχουν ένα παρασκήνιο, κάτι σκέπτεστε πάνω στη δουλειά, μετανιώνετε, το ξανασκέπτεστε αν πρέπει έτσι, αν δεν πρέπει έτσι, σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί. Το καλό είναι ότι ο Δίας θα ευνοήσει τα σχέδιά σας. Προς το παρόν, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 2 του μηνός, μπορεί να σας περιμένει κάτι εκπληκτικό μέσα στο μήνα αυτό ή των τελευταίων ημερών που είχατε οικογενειακά θέματα, τώρα σιγά σιγά αυτά καταλαγιάζουν. Έτσι τα πράγματα φαίνεται να είναι αρκετά καλύτερα, μέχρι που ο Κρόνος δικό σας κυβερνήτης θα έρθει να σας πει τι θα πρέπει να κάνετε, τι θα πρέπει να χτίσετε, γιατί ο Κρόνος χτίζει πάνω σε γερά θεμέλια για να είστε ευτυχείς. Οι υδροχόοι μας σήμερα θα ασχοληθείτε πάρα πολύ με τη δουλειά. Έχετε πολλά να κάνετε σε επίπεδο εργασιακό αλλά και επαγγελματικό, χωρίς βεβαίως να βιάζεστε. Από 9 του μηνός θα πάρετε τα πράγματα στα χέρια σας, αλλά εκεί, τουλάχιστον εσείς που είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, θα έχετε και μια εριστική διάθεση την οποία θα πρέπει να καταλαγιάσετε. Του δευτέρου δεκαημέρου είστε ήρεμοι και των τελευταίων ημερών ακόμα προετοιμάζετε κάτι. Δεν είμαι. Εσείς είστε τελευταίων. Και αυτό σημαίνει ότι θέλετε να προετοιμάσετε κάτι, κάποια πράγματα, είτε σε συλλογική δουλειά, είτε σε διαπροσωπικές σας σχέσεις, οι οποίες ακόμα δεν τελειώνουν. Έρχεται κάποια εμπόδια, να τα πω, ή κάποιες αντίξωες καταστάσεις, οι οποίες όμως θα περάσουν και θα γίνουν αλλαγές πολύ σημαντικές.
Ψαράκια της πρώτης μέρας, να ξέρετε ότι γύρω στις 9 του μηνός θα είστε ιδιαίτερα δυναμικοί για να αντιμετωπίσετε θέματα. Εάν είστε γεννημένοι τον Μάρτιο, υπάρχει ένα εξαιρετικότατο, θα μπορούσα να πω, δίμηνο, το οποίο θα σας δώσει την ευκαιρία ή ταξίδια στο εξωτερικό ή επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, θέματα τα οποία απασχολούν τον πνευματικό σας χώρο, γιατί αυτός ο χρόνος μας οδηγεί στην πνευματική ζωή, και ειδικά εσείς τα ψάρια και γενικά άλλα ζώδια θα δείτε ότι θα ακολουθήσετε ένα νέο δρόμο, είναι εξαιρετικό. Μόνο εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, ακόμα για λίγες μέρες μέχρι ο χρόνος να εγκαταλείψει τα επαγγελματικά ή κοινωνικά σας, έχετε θέματα να αντιμετωπίσετε τα οποία σιγά σιγά θα επιληθούν. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ. Καλά μας τα λέει αυτές τις μέρες. Δεν έχω...